Επανέρχεται από το μήνα Φεβρουάριο η διαδικασία εκ των προτέρων υποβολής εντύπων μεταβολής κατάστασης του προσωπικού των επιχειρήσεων στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη για όλες τις περιπτώσεις για το επίδομα 534 ευρώ σε όσους είναι δικαιούχοι. Η διαδικασία της υποβολής της δήλωσης αναστολής από τους εργοδότες θα είναι προαναγγελτική για το Φεβρουάριο. Ειδικά για τις συμβάσεις που τίθενται σε αναστολή την περίοδο 1 με 5 Φεβρουαρίου, οι δηλώσεις προαναγγελίας στο σύστημα Εργάνη θα μπορούν να υποβληθούν έως και τις 5 Φεβρουαρίου. Ειδικά όσον αφορά στις αναστολές συμβάσεων εργασίας, σε συνέχεια της από 29 Ιανουαρίου ενημέρωσης ότι θα συνεχιστούν και το Φεβρουάριο, επισημαίνεται ότι η διαδικασία δήλωσης των αναστολών εκ μέρους των εργοδοτών τροποποιείται και καθίσεται προαναγγελτική με βάση την εμπειρία των τελευταίων μηνών και με στόχο την πιο ορθολογική λειτουργία του συστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της αναστολής, ειδικά όμως για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από την 1η έως και την 5η Φεβρουαρίου του 2021 προς διευκόλυνση των λογιστών, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας των εργοδοτών επιχειρήσεων υποβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου του μηνός αυτού. Η προαναγγελία μπορεί να αφορά είτε αυτοτελή χρονικά διαστήματα εντός του Φεβρουαρίου είτε ολόκληρο το μήνα. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μεταβολή της προαναγγελθήσεως αναστολής συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων προαναγγέλλεται και αυτή με τη διαδικασία της προσωρινής ανακλήσεως. Η προσωρινή ανάκληση επίσης προαναγγέλλεται τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα από την έναρξη της μεταβολής. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία της προαναγγελίας, η υπεύθυνη δήλωση είναι άκυρη και δεν παράγει το αποτέλεσμα της αναστολής σύμβασης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης συνεχίζει εκείνος να αμείβει τους εργαζομένους του.